συστήνω τον κύριο Σωτήρη για να είναι ορθίος. Για να σας βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, ο οποίος είναι εκδότης και μεταφραστής, μεταφτυχιακής, που δες στην φιλοσοφία και ανήκει στη συντακτική ομάδα του περιοδικού Ένζυμο. Καλησπέρα σας. Τα μεν θέματα σπουδαία, ο δε χρόνος βραχής. Οπότε, εφόσον δεν μπορώ να μιλήσω αναλυτικώς, θα τοποθετηθώ διακηρυκτικός και αισθηματικός. Δεν θα μιλήσω ούτε για τον Λεωνίδα, ούτε για τον Βατάτσι. Δεν θα αναφερθώ στους απότερους εθνικούς, αλλά τους πρόσφατους οικογενειακούς μας προγόνους. Ο αγωνιστής του 1821 στην Νικολιτσά ήταν ο προπάτος μας και ο πολεμιστής του 1921 στο Σαγκάριο ήταν ο παππούς μας. Και το μεγάλο ερώτημα που ανακύπτει δεν είναι απλώς αν ο σημερινός εθνικός μας βίος δικαιώνει τον αγωνιστή προπάπο και τον πολεμιστή παππού, γιατί δυστυχώς η απάντηση είναι πρόμοιη. Αλλά πολύ χειρότερα, αν τελικώς μπορούμε να συνυπάρχουμε μαζί τους στο ίδιο αξιολογικό σύμπαν. Είμαστε ένα έθνος μελοθανάτων που έκλεισε προσφάτως τα 200 χρόνια της εθνικής του παλιγενεσίας και τα 100 χρόνια απόπειρας επανήρδησης αυτοκρατορίας του. Το τελευταίο δεν το ισχύριζομαι μονάχα εγώ, το λένε και οι Τούρκοι. Αλλά μιας και από το 1952 η Ελλάς ως ιδρύουσα τάξης υποτίθεται ότι έχει βρεθεί στην λεγόμενη σωστή πλευρά της ιστορίας, το έχει ομολογήσει ευθαρσός ο πρόεδρος Ομπάμα όταν στο ταξίδι του στην Άγκυρα τον Απρίλιο του 2009 απευθυνόμενο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση είπε: «Σας ευχαριστώ, Τούρκοι, που αποκούρσετε τον εισβολέα, ο οποίος ήρθε εδώ για να επανειδρύσει την αυτοκρατορία του. Και επανέρχομαι. Είμαστε ένα έθνος που αναστήθηκε ένδοξα πριν από 200 χρόνια για να πεθάνει ξαφνικά και άδοξα 200 χρόνια μετά. Κι όμως, πριν από μόλις δύο γενιές, ένα υπόδουλο έθνος που απεναστάτησε εναντίον μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας, ύστερα από 400 χρόνια οθωμανικής δουλείας, καταβάλλοντας έναν τεράστιο φόρο αίματος για να διεκδικήσει την ελευθερία του και δημιουργώντας ένα αδύναμο κρατήδιο στο 1/3 της σημερινής του επικράτειας, το 1922 είχε φτάσει έξω από την Άγκυρα, κυνηγώντας το θηρίο για να το σκοτώσει στη φωλιά του, με μόλις 10 μεραρχίες και σε συνθήκες ενός εμφυλιοπολεμικού επταετούς εθνικού δικασμού. Δεν χρειάζεται να ξαναμιλήσουμε για το πόσο βαρύ όνομα είναι ο Ελληνισμός στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσουμε για πολλωστή φορά ότι ο Ελληνισμός είναι ο αρχαιότερος και ο μακροβιότερος σεισμός, ο μόνος που έχει αντέξει στον χρόνο. Ο Ελληνισμός είναι τόσο αρχαίος, τόσο πολύμορφος και τόσο σπουδαίος, ώστε θα μπορούσαμε κάλλιστα να μην υπάρχουμε προπολού, όπως τόσοι αρχαίοι λαοί δημιουργοί μεγάλων πολιτισμών που τους κατάπιε η ιστορική λύθη. Γιατί ακριβώς το μυστικό της μακροβιότητας του Ελληνισμού είναι η ιστορία του, η οποία αποτελεί τη συνάρτηση της οικουμενικότητάς του. Είναι η δυνατότητά του να δημιουργεί πολιτισμό υπερνικώντας κάθε φορά τον χρόνο. Και γι' αυτό είναι μάταιη η προσπάθεια να ανεβρεθεί η ουσία του Ελληνισμού με τη συρρήγνωση της ψυχής του από κάποιο μονοκόμματο ορισμό ή με την κατακρεώργηση του σώματός του που τον ανάγει σε κάποια θεώρηση ή περίοδο της ύπαρξής του. Η ουσία του Ελληνισμού είναι η ιστορικότητά του. Ωστόσο, κανενός έθνος ή ύπαρξη δεν είναι δεδομένη. Κανένα έθνος δεν είναι αναντικατάστατο. Το 1821 με την Επανάστασή μας αποδείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχουμε μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε και ότι μπορούμε να μετράμε στην παγκόσμια κονίστρα παίρνοντας με τη βία τη θέση μας μέσα στη χωρία των εθνικών κρατών με την πρώτη πράξη εθνικής αυτοδιάθεσης αναγνωρισμένη από το διεθνές δίκαιο που δεν είναι ένα σύνολο τυπικών κανόνων, αλλά μονάχα η αντανάκλαση των συσχετισμών ισχύως. Προηγουμένως, η εθνική μας επιβίωση εξασφαλίστηκε με την άρνησή μας να αναμειχθούμε με τον μουσουλμάνο κατακτητή και το πείσμα μας να διατηρήσουμε αναλύωτη την ταυτότητά μας. Και όσοι τότε αποφάσισαν να ενδώσουν και να απαιτηθούν την ελληνοορθόδοξη ταυτότητά τους, δεν θεωρήθηκαν μόνο χαμένοι από τον Ελληνισμό, αλλά και προγραμμένοι από την Επανάσταση. Όχι. Δεν υπάρχει κάποια απροσδιόριστη πρόνοια, ούτε κάποιος έξυπνος ελιγμός που να μας εγγέται τη συνέχιση της εθνικής μας ύπαρξης χωρίς την εθνοκρατική κατάκτηση
του 1821 και την μεγαλοειδεατική παρακαταθήκη της εκστρατείας του 1919. Ναι, ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για τη λατρεία της Ελλάδος, όπως είπε ο Γολοκοτρώνης, αλλά αφού πρώτα αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, χωρίς να συλλογιστούμε ούτε πως ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις, όπως πρόσθεσε ο ίδιος. Και η τρέλα των λίγων, η τρέλα των βατσίλιδων που δεν θέλουν να κάσουν φρόνημα, γίνεται ο αυριανός μεθύστερος ιστορικός εξορθολογισμός που μας εξηγεί κατόπιν νίκης ότι δήθεν έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα όταν στην αρχή όλοι οι συνετοί και οι νοικοκύριδες κλέβαζαν το αδύνατο. Το αίμα των ηρώων και των μαρτύρων είναι πιο πολύτιμο από τις νουθεσίες των φρονίμων που θέλουν να τους κλείσουν στη σοφρονιστική αδικία μιας χαμοζωής. Ούτε μπορεί να υπάρξει ελληνισμός χωρίς το φυσικό του δημιουργό, τους Έλληνες, αλλά και το θεσμικό του φορέα, του εθνοκράτους. Οι φορείς των πολιτισμών είναι μόνο τα κράτη. Μονάχα ένα ισχυρό εθνοκράτος μπορεί να εγγυηθεί την εθνική μας υπόσταση και τη δημιουργία ακμαίου πολιτισμού. Μόνο μια ισχυρή Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξεως των λαών του ενιαίου συστήματος, εύξηνος πόντος, χερσόνησος του αίμου, Αιγαίο πέλαγος, καθημάς Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειος, αλλά και κρατιών συμμάχων που έχουν στρατηγική αντίθεση με τον προαιώνιο εχθρό και που ήδη αναδεικνύονται δυναμικά στο παγκόσμιο προσκήνιο, υποσχερίζοντας την ταχαίως καταραίουσα δύση. Ιδάλλως, μέσα στις συνθήκες της σημερινής συνδελούμενης άλωσης μιας πολύμορφης αποικιοκρατίας, χωρίς θέμα και χωρίς τίτλο, που στοχεύει στην αντικατάστασή μας μέσα στην ίδια μας τη χώρα, το μέλλον μας είναι στην καλύτερη περίπτωση να γίνουμε η Παλαιστίνη και στη χειρότερη η Μάγιας της Χερσονήσου του αίμου. Και το σύγχρονο ελληνικό έθνος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την νεότερη εθνική του ιδεολογία. Γιατί το 1922 μπορεί εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το ξεχάσουμε, όμως οι Τούρκοι ευτυχώς κάνουν ό,τι μπορούν για να μας το θυμίσουν. Γι' αυτό και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το 22 είναι ότι απλούστατα δεν ξεπαινιέται με τίποτα. Όσα πλαστά ιδεολογήματα μια θελήσουμε να βάλουμε στη θέση του για να δικαιολογήσουμε την από τότε κλιμακούμενη γεωπολιτική μας συνδείγνωση και παρακμή, με αποκορύφωμα την εγκατάλειψη της Κύπρου μας στα χέρια του Αττήλα, επάνω στην οποία θεμελιώθηκε η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Γιατί το ιστορικό πεπρωμένο του νέου ελληνισμού είναι αδιαχώριστο από τη ρωμαϊκή κολυμβήθρα του, με αγιασμό το αίμα και θυμίωμα το βαρούτι. Και όποιο έθνος δεν μπορεί να διατηρήσει τις κατακτήσεις του, δεν μπορεί να προσβλέπει σε νέες. Όποιο έθνος δεν μπορεί να σηκωθεί και να πολεμήσει για την δική του επιβίωση, είναι προορισμένο να υποστεί τη δίκαιη ιστορική κρίση του θανάτου. Η ζωή δεν του αξίζει. Δεν υπάρχουν φυσικά δικαιώματα. Η ιστορική πραγματικότητα είναι ο διαρκής αγώνας. Η ψυχή και η θέληση για επιβίωση δίνουν στα έθνη το χώρο και τη θέση που τους αρμόζει στην ιστορία. Μόνο η δυναμική υπεράσπιση και η αναμόρφωση του εθνοκράτους, μόνο η επιτυχής ολοκλήρωση της Επανάστασης του 21, η αποτείναξη του σύγχρονου ζυγού, τόσο του εσωτερικού όσο και του εσωτερικού, η ριζική ανασυγκρότηση και η νικηφόρα επανάληψη της μεγάλης ιδέας με την επιστροφή της Ρωμιοσύνης στο φυσικό της ενδιέτημα μπορούν να εγγυηθούν τη μελλοντική εθνική μας επιβίωση, ο εστερλινισμός να μπορέσει να συνεχίσει την πραγματοποίηση του φυσικού του προορισμού, τον εξανθρωπισμό της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ πολύ.